Καλημέρα, σύντροφε. Ο νομός της Σάρτας είναι ο φτωχότερος της περιοχής μας και μέσα στους πιο φτωχούς της Ελλάδας. Να πω ότι έχει φέρει μείωση στον πληθυσμό η φτωχοποίηση που υπάρχει κοντά στο 20%, ενώ η Άρτα είναι και πρώτη σε αιτήσεις σύντησης στην Ήπειρο και ίσως και πανελλαδικά. Η μείωση αυτή του πληθυσμού έχει αγγίξει την εργατική τάξη. Η νεολαία μας φεύγει για να βρει δουλειά με καλύτερους μισθούς και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Το γεγονός ότι δεν έχουμε τουρισμό, τη βαριά βιομηχανία όπως μας λένε της Ελλάδας, παρόλα αυτά όμως και στην Άρτα υπάρχει πλούτος, κυρίως από το πρωτογενή τομέα, που όμως τον καρπώνονται οι λίγοι, τα παράσιτα της κοινωνίας, οι καπιταλιστές. Το Εργατικό Κέντρο Άρτας μέσα από τη δράση του πάνω από μια δεκαετία έχει καταφέρει να διοργανώσει μεγάλες κινητοποιήσεις, μαζικότατες απεργίες και συλλαλητήρια για όλα τα προβλήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους και το λαό μας, το λαό της περιοχής. Δράσεις για την ανεργία στα χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης, για την υγεία του λαού μας, αγώνες για να υπερασπιστούμε το εισόδημα και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Πρόσφατα, πριν τρεις μέρες, διοργανώσαμε συλλαλητήριο για την υγεία, την παιδεία και το νερό, δεν είναι εμπορεύματα. Ανήκουν στο λαό, που σχεδόν όλα τα σωματεία των εργαζομένων ιδιωτικού και δημοσίου πήραν αποφάσεις και συμμετείχαν. Δράσεις ενάντια στους υπερελιστικούς πολέμους, εκφράζοντας τη διεθνιστική μας αλληλεγγύη με εκδηλώσεις με τη συμμετοχή του πρέσβη της Παλαιστίνης, της πρέσβυρας της Κούβας. Κινητοποιήσεις ενάντια στη γενοκτονία των Παλαιστινίων από το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ, με διάφορες μορφές, συλλαλητήρια, προβολές ταινιών. Πρόσφατα κάναμε και δίμηρο αλληλεγγύης και άλλα πολλά. Δράσεις πολιτισμού, ταινίες, θέατρα, συναυλίες, εκθέσεις, ζωγραφικής, δίνοντας μια διέξοδο στον εργατόκοσμο να περνάει καλά χωρίς να πληρώνει ένα σκασμό λεφτά, αναδεικνύοντας και με αυτόν τον τρόπο τη δική μας λογική για τον ελεύθερο χρόνο και πώς πρέπει να αξιοποιείται. Όλη αυτή η δράση έχει σαν αποτέλεσμα το Εργατικό Κέντρο Άρτας να καθιωρηθεί στη συνείδηση των εργαζομένων και του λαού της περιοχής σαν το βασικό στήριγμα, το αποκούμπι του. Η κοινή δράση με άλλα λαϊκά στρώματα, κυρίως με τους αγρότες και την ομοσπονδία τους, σπάζοντας στην πράξη τη διασπαστική λογική που έβαζαν άλλες δυνάμεις που δεν ήθελαν τη συμπόρευση εργαζομένων και αγροτών, έχει στριμώξει την εργοδοσία της περιοχής, έχει ζωρίσει για τα καλά τον εργοδοτικό συνδικαλισμό. Όλη αυτή η δράση επηρεάζει θετικά τις διεργασίες που γίνονται και στο δημόσιο τομέα, προς όφελος των δυνάμεων που παλεύουν για τις σύγχρονες ανάγκες μας. Πρώτη δύναμη πρόσφατα έχουν βγει οι δυνάμεις, οι ταξικές δυνάμεις, πρώτη δύναμη στους εκπαιδευτικούς, ενώ αργά ή γρήγορα θα αλλάξει και τους συσχετισμούς στο νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ. Είπε ο σύντροφος γραμματέας συγκεκριτικά για τη σημαντική νίκη που είχαμε για το εργατικό κίνημα όλης της περιοχής με το θάνατο του συναδέλφου μας Χρήστου Ζορμπά, που έγινε υπόθεση όλης της κοινωνίας της Άρτας. Είπε και για την πρωτοβουλία που είχαμε πάρει σε επίπεδο βορειοδυτικής Ελλάδας, να μην ξαναπώ πάλι τα ίδια, που συμμετείχαν όλα τα εργατικά κέντρα από το Μεσολόγγι μέχρι τη Θεσπρωτεία και Σωματεία. Η πρωτοβουλία αυτή, αν και ήταν μόνο για τον κλάδο των κατασκευών, με αφορμή την Ιόνια που γινόταν τότε, έπιασε και άλλα ζητήματα και έδωσε έναν προσανατολισμό και στα άλλα σωματεία για το πώς πρέπει να παρεμβαίνουν. Και εδώ έχει μια αξία να πούμε ότι η συστή προετοιμασία για τα ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας εργασίας είναι πολύ σημαντική. Χρειάζεται να δούμε και τέτοιες πρωτοβουλίες σε επίπεδο περιοχής, ειδικά τώρα που η εντατικοποίηση, τα τσακισμένα δικαιώματα, η επίθεση της εργοδοσίας γενικότερα, έχουν μετατρέψει τους χώρους δουλειάς σε αρένες θανάτου. Ο προσανατολισμός στη δράση μας σταθερά είναι ο κλάδος γάλα, τρόφιμα, ποτά, που είναι ο μεγαλύτερος και πολυπληθρόστερος κλάδος με χιλιάδες εργαζόμενους. Πέρα από το σωματείο στον πτηνοτροφικό συνεταιρισμό που έχουμε σταθερή επαφή και συνεργασία, θα πει και η συναδέλφισσα Ιέκφη κάποια λόγια, έχουμε καταφέρει το προηγούμενο διάστημα μαζί με το κλαδικό σωματείο να σπάσουμε το άβατο στο Ήπερος, με αφορμή τις κινητοποιήσεις που έγιναν για το θάνατο του συναδέλφου, να σπάσουμε το άβατο στον Καράλι, το σκληρότερο εργοδότη στην περιοχή μας, που την περίοδο της πανδημίας είχε την απέτηση να δουλεύουν οι εργαζόμενοι με κορονοϊό, ενώ παράλληλα
έχουμε γερές βάσεις στο εργοστάσιο της Ιντερκόμ, που στις τελευταίες εκλογές του Συνδικάτου Γάλα, Τρόφιμα, Ποτά ψήφισε η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων. Και συμβάλαμε να ξανασυσταθεί το Σωματείο της ΙΟΝ. Εδώ αξίζει λίγο να πούμε λίγο περισσότερο για τον τρόπο που δουλέψαμε. Ήταν ανάμεσα από τις δύο μεγαλειώδεις απεργίες για τα Τέμπη. Μας ήρθε μια πληροφορία από τον πρώην πρόεδρο, που ήταν και υπεύθυνος βασικά που αδράνησε το Σωματείο, ότι θέλουν να ξαναγίνει το Σωματείο. Εμείς αμέσως, ενώ ήταν παραμονή απεργίας και είχαμε άλλες δουλειές να κάνουμε, άλλα πράγματα να δούμε, χωρίς να χάσουμε χρόνο, με την ανακοίνωση της απεργίας, πήγαμε έξω από την πύλη του εργοστασίου, πιάσαμε επαφές με εργαζόμενους, δεν μείναμε μόνο στη μία το τι μας λέει ο ένας, αλλά το είδαμε από όλες τις πλευρές τι ακριβώς συμβαίνει, είδαμε τις διαθέσεις και καταφέραμε να ξαναγίνει το Σωματείο. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι συνελεύσεις ήταν 70 και 60 άτομα. Και μιλάμε για εργαζόμενους τώρα που όταν λέγαμε θα κάνουμε συνέλευση στο εργατικό κέντρο, δεν ξέραν πού είναι το εργατικό κέντρο. Γιατί παλιότερα οι εκλογές γινόταν μέσα στο Σωματείο. Θα μπορούσα να πω κι άλλα για να μην τρώω το χρόνο. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι στην Άρτα βαδίζουμε καλά. Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και στη δράση του εργατικού κέντρου, αλλά κυρίως να δώσουμε περισσότερο βάρος και όθηση τα ίδια τα πρωτοβάθμια σωματεία να βρίσκονται μέσα στους χώρους δουλειάς, δίπλα στους εργαζόμενους και να καταφέρουν να οργανώσουμε ακόμα μεγαλύτερους αγώνες. Ευχαριστώ.